Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες παρουσιάσεις. Δηλαδή, όταν ένας δικός μας άνθρωπος από τη Σαμοθράκη, όπως η κυρία Ζωή Τηγανούρια, είναι γνωστή σε μας από όσα έχει προσφέρει στη σύνθεση και ως σολίστ το ακορντεόν σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξέρουμε τα σοβαρά, υπεύθυνα και δυναμικά γονίδια και της μουσικής που υπάρχουν στη Σαμοθράκη και στους Σαμοθρακίτες. Και απόψε θα δούμε αυτήν την προσφορά, θα την καταλάβουμε όσο κι αν είμαστε αδαείς κάποιοι στα θέματα περί μουσικής, γιατί γίνεται μια επιστημονικά άρτια προσπάθεια να παντρευτεί, όπως λέγεται, η παραδοσιακή μουσική, η βυζαντινή μουσική και η μοντέρνα μουσική σαν μια αδιάκοπη συνέχεια 4.000 χρόνων που υπάρχει στον τόπο μας. Στη Σαμοθράκη παρουσιάστηκε το νέο τραγούδι της Ζωής Τηγανούρια, τους στίχους του οποίου έχει γράψει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Το τραγούδι ψήνει ένα σύνος στο νησί της Σαμοθράκης, αφού μέσα από τους στίχους του παρουσιάζονται όλες οι ομορφές του νησιού. Πολύ περήφανη που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα με την εμπιστοσύνη που μου δείξε ο σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας κύριος Άνθιμος να μου πιστευτεί τους στίχους του για τη Σαμοθράκη. Και είδα σήμερα ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος. Το μελοποίησε εξαιρετικά. Δεν νομίζω άλλος να μπορούσε να βάλει μέσα σε αυτό το τραγούδι όλη αυτήν τη μουσική σαμοθρακητική παράδοση. Ήταν κάτι εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, σαν μελοποίηση, σαν χορευτικό τραγούδι, προκειμένου να γίνει ένας ύμνος και έτσι να μείνει γνωστό το νησί σε όλα τα χορευτικά συγκροτήματα και εδώ και στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν σαμοθρακίτες.